9 μήνες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, η κλειστή 25άρα πισίνα του κολυμβητηρίου του ΕΑΚ Βόλου καθώς και η πισίνα εκμάθησης δόθηκαν από σήμερα σε χρήση. Κάναμε όλο αυτό το διάστημα τεράστιο αγώνα για να αποκαταστήσουμε και μάλιστα το φέραμε σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν. Τις δύο τις πισίνες εσωτερικές της εκμάθησης και την 25άρα. Αλλάχτηκαν τα πάντα, οι μηχανισμοί, δουλεύουν ρολόι. Η τελευταία μέτρηση που έγινε και στο νερό έχει μηδενικά φορτία μικροβιακά. Είναι τέλεια και σήμερα παραδόθηκε στο κοινό και στους συλλόγους με μεγάλη μας χαρά και ανακούφιση. Ήταν τραγική η κατάσταση στο κολυμβητήριο του ΕΑΚ Βόλου αμέσως μετά τις πλημμύρες. Ήταν στο 1,60-1,70 γεμάτο χώματα, λάσπες και νερά. Καταστραφήκαν ολοσχερώς όλα τα πάντα. Από μηχανισμούς, από πλακάκια, από διαδρομές, τα πάντα. Με την αποκατάσταση των προβλημάτων στο κολυμβητήριο της Νέας Δημητριάδας θα αποσυμφορηθεί το κλειστό κολυμβητήριο της Νέας Ιωνίας. Θα γίνουν κάποιες εργασίες στο να αποκατασταθεί και αυτή η επιβάρηση που δέχτηκε. Ήδη γίνονται κάποιες αλλαγές, κάποια μοτέρ, κάποια μηχανήματα που καθαρίζουν το νερό, τις ήδη τις ανακαινούμε. Και ενημερώνουμε το κοινό ότι από σήμερα οι δύο πισίνες θα είναι σε λειτουργία. Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει αποκατασταθεί και η 50άρα πισίνα του ΕΑΚ. Ο εργολάβος αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι από κάτω και δουλεύει στα εσωτερικά τους μηχανισμούς. Κάποια επέμβαση θα γίνει στο πλακάκι, στο αρμολόγηση το επόμενο διάστημα και αν όλα πάνε καλά, που έτσι το βλέπω, βάσει εργασιών, τέλος του μήνα θα είμαστε και εκεί στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την 50άρα την εξωτερική. Κάποιοι περιμένανε το Σεπτέμβριο, αλλά θα τη δώσουμε πολύ πιο μπροστά.